που συμπεριφέρεται για αυτόν τον τρόπο. Θα μου πείτε, ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή και τη μοίρα του. Μια μοίρα πολυεγγραμμένη στη χώρα μας από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως με τα πιο μαύρα γράμματα. Αν ήμουν πρωθυπουργός κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, θα απαγόρευα τα κανάλια να λένε ειδήσεις. Γιατί λένε ψέμα. Θα απαγόρευα σε εκπομπές να καλούν πολιτικούς, γιατί κάνουν τους αχιλανθρώπους. Και ό,τι τους λένε οι πολιτικοί το ακούνε. Χωρίς αντίδραση, χωρίς αντίλογο, χωρίς επιβλητική διάθεση. Μόνο σε αυτούς που θεωρητικά είναι αντίπαλοι τους. Ιδεολογικά τα κανάλια προσπαθούν να τους θηλυτεύσουν. Μιλάμε για ένα λαό βέβαια, ο οποίος έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν φταίει ο Έλληνας. Όχι. Φταίει και ο Έλληνας. Ο οποίος πραγματικά απορώ, ρε παιδί μου, είναι πατριώτες. Είναι κάτι πατριώτες. Κάναμε μια πρόταση εξεταστικής επιτροπής. Πέρασαν 24 ώρα. Δεν την υπογράφει κανένας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε οι δίδε πατριώτες που ψηφίσατε. Και οι δίδε πατριώτες που ψηφίσατε, που φαίνεται ότι είναι δεκανοί για το συστήματος, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ψάχνουν δικαιολογίες φθηνές από εδώ και από εκεί για να πούνε τι γίνεται, δεν κάνετε ράνι. Γιατί κάνατε την πρόταση των εξεταστικών επιτροπών? Για να στριμώξουμε τη Νέα Δημοκρατία και να συνενέσει και να γίνει εξεταστική επιτροπή. Για τις πρέσπες, για τα Τέμπη, για το Μάτι, για τα εγκλήματα που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Και ψάχνουν φθηνές δικαιολογίες οι ψευτοπατριώτες, λένε ο ένας το άλλο, ο άλλος το μακρύ, ο άλλος το κοντό του. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι τραγικά. Και δεν θέλει να δει κανείς μα κανείς την πραγματικότητα που υπάρχει. Ποια είναι η πραγματικότητα? Υπάρχει ένα αθηνοκεντρικό σύστημα, το οποίο συνεχώς επιχειρεί με κάθε τρόπο, τον τροχτικό, ξέρετε, όχι όλοι οι Αθηναίοι, να εξεντανικεύσει υποκομματίδια ή κομματίδια τα οποία είναι δικά του συστήματος, ως πατριωτικά. Εγώ λέω ότι όλοι είναι πατριώτες. Ωραία, γιατί δεν υπογράφουν? Γιατί δεν κάνουν εξεταστική επιτροπή? Γιατί μιλάνε και δεν λένε τίποτα για αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση με τα στενά των δαδαναλίων, να τα λένε τουρκικά στενά? Ούτε μία δήλωση. Τι είδους πατριωτικά κόμματα είναι? Τι είδους πατριώτες είναι αυτοί? Απορώ και το προσπερνώ, αν θέλετε. Γιατί έχουν συνηθίσει τα ψέματά τους. Ο ένας παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια των εκλογών, έβγαλε ένα ψευδέστατο δελτίο τύπου εις βάρος μου. Θα πω, θα του κάνω αγωγή και μήνυση και του πάρω ό,τι έχει και δεν έχει, να το λυπάμαι. Για λύπηση είναι. Όλος, δύο μέρες πριν έλεγε ότι ο Βελόπουλος δεν είναι πατριώτης, λέει. Και μετά έρχεται και έκλαιγε στο Λιάγκα. Αλλά για μένα κάνει 15 φορές ο Λιάγκας και δεν πήρε από τη ζωή μου. Και θεωρώ ότι είναι επιλογή μου, ρε παιδί μου, μια επιλογή ως πολιτικού αρχηγού που δεν πηγαίνει στις εκπομπές. Τι είναι ο Μητσοτάκης? Δεν πήγαινα. Και έκλαιγε, λέει, δεν το χαιρέτησα, που δεν έγινε ποτέ αυτό. Δηλαδή από τη μία σε βρίζουν και από την άλλη θα του χαιρετά κιόλα. Που εγώ δεν του χαιρέτησα. Που δεν τον είδα καν. Γιατί έτσι κι αλλιώς κάνει δική μου άποψη. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Θα δείτε στην πορεία ότι έχω δίκιο. Ότι είναι στενά τα όρια του πατριωτισμού για πολλούς εξ αυτών στην Ελληνική Βουλή. Δεν είναι Δημοκρατία, τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι δηλώνουν πατριώτες. Όλοι μεγάλα, δείτε τα αντανακλαστικά της ελληνικής δύσης, πώς συμπεριφερόμαστε, ποιοι είμαστε επί 4 χρόνια και τι κάνουμε και τώρα. Είναι αδιανόητο πραγματικά να υπάρχουν Έλληνες που πιστεύουν τις ανοησίες που τους λένε οι νεοέλληνες στα γη τους. Αλλά τι περιμένει η άλλα ο άλλος που πα και ψηφίσει και δεν ρωτά σε άλλο παιδί μου, τι δουλειά κάνει? Σε ενοχλεί, ας πούμε, η δουλειά του Βελόπουλου, ο οποίος έχει εκατοντάδες εργαζόμενους Έλληνες οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις του, αμείβονται καλά και είναι όλοι καλά. Και δεν σε ενοχλεί ο τεμπέλης, ο ανεπάγγελης που ψήφισε, που δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, που δεν δουλεύει ποτέ στη ζωή του? Πραγματικά απορώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι στο δικό μου το μικρό μυαλό, δεν το αντιλαμβάνεται. Και αυτό και η άποψή μου είναι ότι αντίπαλός μας στην ελληνική λύση είναι όλο το σύστημα, όλα αυτά τα κόμματα, αλλά κυρίως ο κακός εαυτός μας. Και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για ηγεσία, γιατί λένε ζητείτε ηγέτης, ζητείτε ένας ηγέτης. Ξέρετε, πέρσι ξεκίνησα να κάνω μια ηγεσία για τον ηγέτη, αλλά δεν προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς. Κάποιος δεν το κάνω. Όταν κλείσω τον κύκλο μου, εν πάση περιπτώσει, ως πολιτικός, θα κάτσω να γράψω κάθε δύο βιβλία ακόμα, γιατί μου λείπει και αυτό. Δεν θέλω να σου πω γιατί θεωρώ και ποιος θεωρώ ότι μπορεί να είναι μεγάλος ηγέτης. Για μένα, μεγάλος ηγέτης ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Τεράστια μορφή. Εγώ γράφω και βιβλίο γι' αυτό. Δεν είναι απλά πιστεύω ότι είναι μεγάλος ο Αλέξανδρος. Έγραψα βιβλίο. Οι άλλοι σε 40 πλησιάζουν και δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους και το παίζουν για αρχηγή. Ο άλλος είναι 60 και δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή τους και είναι αρχηγός κόμματος. Αυτά εμένα μου φαίνονται λίγο περίεργα, ρε παιδιά.
Άντε για τους Αθηναίους αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρετε ποιος είναι ο Βελόπουλος. Για κάποιους Αθηναίους. Από το 1991-92 αγωνίζομαι γι' αυτό. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς εκπαιδεύτηκε και έγινε ο Μεγάλος Άντρας. Μπορεί να έχεις το έδαφος ή το υπόστρωμα να είσαι φίλος έξυπνος. Α, δεν εκπαιδευτείς. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις ηγέτης. Δεν μπορείς να γίνεις ηγέτης. Αν δεν έχεις εκπαιδευτεί στη ζωή ο ίδιος σου να διοικήσεις, να κυβερνήσεις, να χειριστείς προσωπικό, δεν μπορείς να είσαι ηγέτης. Η Μίεζα, όταν εκπαιδεύτηκε ο Αλέξανδρος, είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από την Άωσα, ένα σχολείο στο τέλος. Έλα! Ο Φίλιππος ιδρύει μια σχολή.